Τα χέρια συνήθως υπάρχει μια επέμβαση την οποία κάνουμε για τους βραχίωνες. Είναι το λεγόμενο arm lift. Το οποίο εννοούσα. Τις κοιλίδες. Ναι, τα σημάδια του γύρατος φαίνονται στο λαιμό σε πολύ μεγάλο βαθμό, ναι, όσο και αν προσέχουμε, γυναίκες, άνδρες. Και στα χέρια που σουφρώνουν, έχουν αυτές τις κοιλίδες που λέει ο Στέλιος. Ο γιατρός όμως πρόσεξε, τι είπε, το βραχίωνα. Ναι, ξέρεις τη ρίση. Ναι. Τι? Η γυναίκα μετά από κάποια ηλικία δημόσια δεν πρέπει να φοράει. Αμάνικο και να μην αλατίζει την πριζόλα και το παϊδάκι στην ταβέρνα γιατί κουνιέται ολόκληρο. Είναι πολύ αντιαισθητικό και νομίζω, όχι απλά αντιαισθητικό, δεν το αποφεύγεις και εύκολα. Έτσι δεν είναι, γιατρέ? Αυτό, το πρόσωπο μπορείς να το φέρεις σε ένα πολύ καλό επίπεδο ακόμα και γυναίκες 65-70 χρονών. Σε ένα έτσι πολύ καλό, ας πούμε, αξιοπρεπές, ας πούμε, επίπεδο. Αλλά το σώμα δεν μπορείς πολύ εύκολα να το φτιάξεις. Ακόμα και με τα γυμναστήρια μέχρι το 80 σου. Ναι. Το ελπίζω κι εγώ για μένα, έτσι δεν είναι. Αλλά νομίζω ότι ο χρόνος είναι ίδιος για όλους. Η πλαστική χειρουργία, αυτό θέλω να κρατήσουμε, ότι δεν κάνει θαύματα. Μπορεί να βοηθήσει όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, θα πρέπει να πηγαίνουμε στο πλαστικό χειρουργό και με κάτι στο μυαλό μας. Δεν ξέρεις, άκουσα κάτι, κάνε μου το. Δεν είναι έτσι, σωστό. Λοιπόν, για το σώμα. Νομίζω ότι νούμερο ένα είναι το στήθος. Και τις για γυναίκες. Τις γυναίκες. Ναι. Αυξητική η ανόρθωση. Συνήθως οι γυναίκες από 20 μέχρι 30, αυτό που έρχονται στο ιατρείο και ζητάνε είναι αυξητική στήθους. Δηλαδή, από 30 σιλικόνη. Και πάνω ανόρθωση. Από τα 30 και πάνω έρχονται για οποιοδήποτε. Συνήθως έρχονται για μπότοξ, για υαλουρονικό οξύ, πάλι για στήθος. Έτσι. Αλλά, τι, ναι, σας λένε, εγώ ας πούμε γνωστές μου που έχουν κάνει επέμβαση στο στήθος και έχουν κάνει αυξητική στήθους, η ψυχολογία τους άλλαξε άρδιν. Ναι. Έβλεπες γυναίκες οι οποίες και για μένα τουλάχιστον και για την κοινή γνώμη ήταν πολύ ωραίες γυναίκες, αλλά οι ίδιες ακτινοβολούσαν εντελώς διαφορετικά. Έτσι είναι. Δηλαδή, ακόμα και λοιπόν, δεν το πίστευα. Και λοιπόν αρρώβεις να κάνεις οποιαδήποτε επέμβαση κάνεις, ας πούμε, στον εαυτό σου, αλλάζει η ψυχολογία σου. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, μια φίλη μου, της οποίας της είχα κάνει μια λιποαναρρόφηση και μετά έπρεπε να πάει σε δύο συνεντεύξεις για δύο διαφορετικές δουλειές και την πήραν και στις δύο. Γιατί είχε αλλάξει η ψυχολογία της. Ναι. Αλλάζει τελείως η ζωή σου και αλλάζει προς το καλύτερο. Αλλά αυτό, ξέρεις, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει τέλος. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάθε φορά που δεν αισθανόμαστε καλά κάτι πρέπει να αλλάζουμε. Πάντως, για τις γυναίκες που κάνουν προσθετική στήθους, αλλάζει και η ψυχολογία των αντρών που είναι γύρω τους. Τι θα έλεγες? Γιατί, αφού είναι ωραία πράγματα. Όλους τους ωφελεί το συγκεκριμένο θέμα και εντάξει, πλέον έχει προχωρήσει τόσο πολύ. Ξέρετε, η ωραία Ελένη, ήταν ωραία Ελένη έτσι στην αρχαιότητα, γιατί είχε πολύ ωραίο στήθος. Αυτό. Και η Αφροδίτη, αν τα γάλματα τα βλέπουμε εμείς, γιατρέ. Ναι, αν δείτε την Αφροδίτη της Μήλου, δηλαδή το πρότυπο της γυναικείας ομορφιάς είναι το πολύ ωραίο στήθος. Έτσι. Και το οποίο υπάρχει από αρχιωτά τον χρόνο, αυτό θέλω και να πω. Πάντα δεν είναι κάτι καινούριο τώρα. Με μέτρο, έτσι. Αυτό ξανά, ναι. Με μέτρο, να το ξαναπώ και να το ξαναπώ. Γιατί το μεγάλο, όσον αφορά π.χ. στο στήθος, δεν ξέρω, εκεί θα μιλήσουν οι άνδρες παρέες, δεν σημαίνει το πολύ μεγάλο, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι και πάρα πολύ ωραίο. Το αφύσικο δεν είναι. Ναι, ωραίο. Το αφύσικο, αυτό το American υπάρχει, style. Αν ελληνική ρίση, παν μέτρον άριστον, μια και λέγαμε. Και να είναι αναλογικά με το σώμα μας. Έτσι είναι, το σωστό. Τουλάχιστον εδώ στην Ευρώπη είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί και συμφωνώ με αυτό και στη Γαλλία και στην Ολλανδία. Περισσότερο στη Γαλλία θα έλεγα, γιατί μάλλον εκεί είναι λίγο έτσι. Πιο μπροστά στην Ευρώπη, τουλάχιστον από αισθητική πλαστική χειρουργία, είναι πιο συντηρητική και πλαστική χειρουργία και οι άνθρωποι. Στην Αμερική, τουλάχιστον στην δυτική αχτή, δηλαδή στην Καλιφόρνια, είναι πάρα πολύ, είναι δηλαδή τη υπερβολή. Στην Ανατολική πάλι αχτή, όπως είναι στη Νέα Υόρκη ή στη Βοστόνη, είναι λίγο πιο συντηρητική, πιο Ευρωπαίοι. Έτσι, δηλαδή, σου ζητάνε πράγματα τα οποία, ας πούμε, συμπαθίζουν. Είναι λίγο πιο αρμονικά. Προς, ναι, το φυσιολογικό. Άλλοι, πιο κοντά. Από την άλλη πλευρά ζητάνε περισσότερο πράγματα για να φαίνονται. Έτσι. Διαφημίζουν και τη δουλειά τους. Οι άνδρες τι ζητάνε από τον πλαστικό χειρουργό? Οι άνδρες συνήθως έρχονται στο ιατρείο για μια ρινοπλαστική, για εφύτευση μαλλιών. Αυτοί είναι συνήθως οι λόγοι που έρχονται. Και για μια κοιλιοπλαστική, ειδικά όταν έχουν αδυνατήσει, έχουν χάσει κάποια κιλά ή έχει κρεμάσει λίγο το στήθος, ας πούμε, για γυναικομαστία. Αυτές είναι ως επιτοπλίστων οι επεμβάσεις, οι οποίες είναι πολύ δημοφιλείς στο αντρικό φύλλο. Και για ποιο λόγο να μην κάνει, αν κάποιος, ειδικά νέος άνδρας, έχει πρόβλημα γυναικομαστίας ή έχει μια κοιλιά που κρέμεται, να μην τη διορθώσει. Ναι. Τέτοιες επεμβάσεις φαίνονται μετά, υπάρχουν ουλές, αφήνουν σημάδια. Ειδικά στη γυναικομαστία θα έλεγα ότι οι ουλές κρύβονται πάρα πολύ καλά. Γιατί
μπορείς να διορθώσεις μια γυναικομαστή, μια λιπαναρρόφηση, ακόμα και μια εκτομή του μαζικού αδένα και προσπελάσεις, όπως λέμε εμείς στη χειρουργική, είναι πολύ, δηλαδή οι τομές δεν φαίνονται τόσο πολύ όσο ας πούμε σε μια κοιλιοπλαστική που δεν μπορείς να κρύψεις εύκολα την τομή. Στη ειρηνοπλαστική επίσης δεν φαίνονται τομές πουθενά. Ναι. Είναι επεμβάσεις οι οποίες είναι έτσι πολύ δημοφιλείς. Δηλαδή η ειρηνοπλαστική, το facelift, η γυναικομαστία, αυτές είναι επεμβάσεις οι οποίες έτσι είναι, δεν αφήνουν σημάδια. Σου λέει, α, γιατρέ, αυτό είναι πλαστική. Αχ, γιατρέ μου, εγώ αυτούς τους ανθρώπους εκτιμώ πάρα πολύ που καταφέρνουν και πείθουν τον εαυτό τους και βάζουν τον πόνο στην άκρη και κάνουν αυτό που θέλουν. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να σου κάνει και κάποιος κλικ που να απέναντίζει. Μετά δεν πονάς, λέμε, κάνεις μια κοιλιοπλαστική, δεν πονάς. Ναι, αυτό μου το ρωτάνε συχνά. Δεν είναι τόσο. Δηλαδή, ο πόνος που είναι. Δηλαδή, φεύγει συνήθως με τεπών. Δεν είναι δηλαδή πόνος. Κάνετε πόνο και εντάξει. Να μου πεις τώρα, όταν είσαι σε μία φάση και βλέπεις το σώμα σε μία τέτοια κατάσταση που απαιτεί να κάνεις κοιλιοπλαστική, νομίζω ότι ο πόνος πάει στράφη. Είναι τέτοια η ψυχολογική επιβάρυνση που δεν τα σκέφτεσαι αυτά. Πιθανό να είναι έτσι, πιθανό να μην είναι και έτσι. Θέλω να πω ότι συνήθως μετά το τελευταίο που θα θυμούνται οι ασθενείς, τουλάχιστον με εμένα όταν συζητάμε, είναι ότι ξέρεις, πονούσανε. Κοστίζει πάρα πολύ η αισθητική χειρουργική. Αν τη συγκρίνεις με τις υπόλοιπες χειρουργικές ειδικότητες, ναι, κοστίζει. Αλλά παρόλα αυτά, για το μέσο άνθρωπο, για το μέσο Έλληνα, θα σας έλεγα ότι δεν κοστίζει. Εδώ δεν κοστίζει για το μέσο Βραζιλιάνο, για το μέσο Πορτορικάνο, για το μέσο Βολιβιανό. Γιατί δεν είναι κάτι το οποίο το ανακαλύψαμε εμείς στην πλαστική χειρουργική. Είναι η τάση του ανθρώπου να είναι πάντα νέος. Δηλαδή, όσο και να θέλουμε, όλοι το σκεφτόμαστε. Δεν είναι αστρονομικά τα ποσά. Όχι, δεν είναι καθόλου αστρονομικά. Έτσι, είναι ένα δώρο που μπορεί να το κάνει, πιστεύω, κάθε ένα στον εαυτό του. Είναι ένα ταξίδι στην Αμερική, ας πούμε. Πόσο κοστίζει ένα ταξίδι στην Αμερική, περίπου με τα ίδια χρήματα. Έτσι, που θα πας στη Νέα Υόρκη, μπορείς να κάνεις μια επέμβαση πλαστικής χειρουργίας. Μην πάτε στη Νέα Υόρκη, αν θέλετε να ανανεωθείτε και να αλλάξετε αέρα. Κάντε κάτι άλλο. Η στήθους είναι για μια ζωή. Τα βάζει η κυρία και τα έχει και πορεύεται. Οι εταιρείες λένε ότι ο μέσος όρος ζωής στις σιλικόνες είναι περίπου 25-30 χρόνια. Στα νοσοκομεία είδα, ας πούμε, γυναίκες οι οποίες είχαν χειρουργηθεί τη δεκαετία του 70, όχι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και χρειάστηκε να αφαιρέσουν τη σιλικόνη. Αλλά επειδή έχουν προχωρήσει αρκετά, ας πούμε, τεχνολογία τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την κατασκευή των ενθεμάτων, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κάποιο έτσι λόγο. Θα αντικαθιστάς όμως, αν θέλεις. Είναι κάτι που γίνεται. Το βασικό είναι θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά η γυναίκα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Έτσι. Είτε κάνει μια επέμβαση για αύξηση στήθους, είτε όχι. Δηλαδή, αν χρειαστεί να κάνει μια αλλαγή του ενθέματος, θα την κάνει. Αλλά όχι επειδή θα έχει, ας πούμε, κάποιο πρόβλημα σιλικόνης. Συνήθως ναι, είναι αδρανές σιλίκο. Κύριε Λιαπάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, ο Θεός να σας έχει καλά. Πολλοί κόσμος θα σας ευγνωμονήσει μετά τα σημερινά.